Παρακαλώ πάρα πολύ, μας είπες πριν ότι έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο μητροπολιτικές εκλογές. Την Κυριακή είναι η διαδικασία. Έχουμε 52.164 ψηφοφόρους οι οποίοι είναι στους εκλογικούς καταλόγους. Να σημειώσουμε ότι η Μητροπολιτική Περιφέρεια Πάφου είναι μεγαλύτερη από την επαρχία Πάφου. Συμμετέχουν δηλαδή και 19 κοινότητες της Λεμεσού και μία της Λευκωσίας στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Πάφου. Και γι' αυτό έχουμε αυτό τον αριθμό, 52.164. Δεν είναι μέσα επίσης και οι πρόσφυγες, οι οποίοι δεν ψηφίζουν για Μητροπολίτη Πάφου. Mm-hmm. Είναι κατανεμμένη σε 126 εκλογικά κέντρα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει μετά την λήξη της Θείας Λειτουργίας στις 10 και θα ολοκληρωθεί στις 5 το απόγευμα. Θα υπάρχει ένα διάλειμμα. Αναμένεται ότι το τριπρόσωπο θα ανακοινωθεί στο τέλος το βράδυ της Κυριακής και από τους τρεις οι οποίοι θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους θα επιλέξει η Ιερασύνοδος ποιος είναι ο καταλληλότερος για την θέση του Μητροπολίτη Πάφου. Την υποψήφοι φέρονται με βάση ομάδες στη υποστήριξή τους. Ο ηγούμενος της Μονής Αποστόλου Βαρνάβα και πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής Ιωάννης Ιωάννου, ο πρωτοσύγκελος Αρχιμανδρίτης της Μητρόπολης Πάφου Βριώνης Τυχικός, ο Αμαθούντος Νικόλαος, ο επίσκοπος Αμαθούντος Νικόλαος και ο επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος. Αυτοί είναι οι τέσσερις από τους οποίους θα εκλεγεί το τριπρόσωπο. Βεβαίως οι ψηφοφόροι μπορεί να ψηφίσουν και οποιοδήποτε άλλον, ο οποίος απλώς πρέπει να έχει τα κριτήρια. Θα γράφουν το όνομα αυτόν το οποίο επιλέγουν σε ένα χαρτί λευκό, το mm-hmm. οποίο θα έχει όμως τη σφραγίδα της Αρχιεπισκοπής. Ναι. Θα γράφουν π.χ. Καρπασίας Χριστοφόρος, Αμαθούντος Νικόλαος, Ιωάννης Ιωάννου ή Βριώνης Τυχικός. Μάλιστα.